Θέμα και το γράμμα του νόμου Χατζηδάκη εφαρμόστηκε στην περίπτωση του συναδέλφου του Νίκου Τζανετή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εμποροϊπαλλήλων Μεταλλίων και Λατομείων Βορείου Ελλάδας και μέλος της Ομοσπονδίας των Μεταλλίων, που απολύθηκε εδώ και μερικούς μήνες με έναν τρόπο προσχηματικό και με αιτίες που δεν στέκουν, αλλά με ουσιαστική αιτία ότι είναι σε ένα συνδικάτο το οποίο πραγματικά έχει δράσει υπέρ των εργαζομένων και αποτελεί στήριγμα των εργαζομένων. Περισσότερα γι' αυτό θα σας πει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Μπάκης, είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεταλλουργών Ελλάδας, ο οποίος έχει το λόγο. Οι άτιμοι που έσπεραν εδώ και τρεις δεκαετίες τουλάχιστον όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν και ειδικά τα τελευταία χρόνια και ενάντια στην εργατική τάξη, κλείνοντας μία κυβέρνηση με την άλλη διάφορα και εκτιμένα που είχαν γίνει μέχρι το 1990, έφτασαν στο σημείο να θερήσουν τις θύελές τους, διότι με αυτό που έγινε με την απόλυση του συναδέλφου, που ήταν μια προκλητική πράξη και έγινε σκεμμένο για να δουν κατά πόσον θα εφαρμοστεί ο νόμος του 48-08, τον οποίο έχουν υποσχεθεί και εμείς σαν Ομοσπονδία και όλη η εργατική τάξη, ότι θα μείνει στα χαρτιά, δεν τον αναγνωρίζουμε και δεν το θεωρούμε νόμο του κράτους. Η εργατική τάξη έχει τους δικούς της νόμους και αυτούς θα παλέψει με τα καταστατικά της με αυτά και δεν θα νομιμοποιήσουμε με κανέναν τρόπο αυτόν τον νόμο. Αυτός ο νόμος λοιπόν τι λέει, ότι απαγορεύονται μεν οι απολύσεις συνδικαλιστών για συνδικαλιστικούς λόγους όπως έλεγε ο 1264, εκτός αν υπάρχει ο ειδικός λόγος. Είναι δηλαδή το παραθυράκι που ανοίγει μια θύελα και για να γίνει ένα πογκρόμο πολύ σε συνδικαλιστές και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αρεστοί και όχι μόνο συνδικαλιστές και θέλουν τώρα το πείραμα αυτό να το εφαρμόσουν έπεσε ο κλήρος σε εμάς στην Ομοσπονδία μας και στον συνάδελφο που είναι και μέλος του δοσού της Ομοσπονδίας για να δουν αν θα μπορέσει να επιτευχθεί. Αντιδράσαμε αστραπιέ μαζί με το Σωματείο και με πολλές δυνάμεις και είναι πολύ συγκινητικό και ελπιδοφόρο ότι πάνω από 100 συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων έχουν συμπαρασταθεί σε αυτόν τον αγώνα και συνεχίζουμε και είμαστε εδώ αυτές τις μέρες διότι στις 27 του μηνός την Παρασκευή στις 1 η ώρα θα είμαστε έξω από το ΣΕΠΕ στον Πολύγερο προκειμένου να πάρει το μήνυμα, η κυβέρνηση κυρίως, αλλά και επιθεώρηση εργασίας και όλα τα θεσμικά όργανα τα οποία τα έχουν κάνει να λειτουργούν μόνο υπέρ των καπιταλιστών, των μεταλλευτητών και της κυβέρνησης και δεν μπορεί πλέον κανένας εργαζόμενος να δει πουθενά το δίκιο του. Εκεί θα δώσουμε το παρόν πολλά σωματεία που θα έρθουμε από όλη την Ελλάδα. Ήδη ο κλάδος μας, ρίξαμε 3 ώρες στάση εργασίας σε όλο τον κλάδο και πολλά δεκάδες σωματεία του κλάδου μας ή ακόμα και αυτά που δεν είναι μέσα στην Ομοσπονδία, όπως παραδείγματος χάρη το σωματείο της Λάρκου. Έχουμε βέβαια κάποια σωματεία της Λάρκου, αλλά το σωματείο δεν είναι. Κήρυξε και αυτή την απεργία αλληλεγγύης και μάλιστα με την υπόσχεση ότι δεν είναι μόνο μια αλληλεγγύη, αλλά είναι μια αρχή και θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα εάν αυτή η απόλυση, η προκλητική αυτή η απόλυση δεν υπαρθεί πίσω. Ο ειδικός λόγος που αναφέρεται η εταιρεία, η πολυεθνική έγκλημα που δουλεύει και ειδικός χρυσός, λέει ότι οι συνάδελφοι δεν έκανε καλή τη δουλειά του. Επειδή όμως είναι ακριβώς το αντίθετο, έκανε καλά τη δουλειά του, πρότεινε για θέματα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, τους οποίους δεν αερίζονται καλά οι στοές, δεν υποστελώνουν καλά οι στοές. Πρόσφατα έγινε ένα ατύχημα, έπεσε μια στοά γιατί ενώ είχε κάνει παρέμβαση ο συνάδελφος να υποστελωθεί, αρνήθηκε να το κάνει η εταιρεία και από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Τουλάχιστον 15-20 άτομα που δεν του είχαμε τώρα συνάδελφους ανάμεσά μας. Το ίδιο όμως συμβαίνει σε όλο τον κλάδο και στην Ήμηρε, στη Φωκίδα και αλλού, οι οποίοι αρνούνται να πάρουν μέτρα ασφαλείας. Στη Λάρκο μόνο μετράμε από 63 πάνω από 80 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος. Γιατί αρνούνται, επειδή έχει κόστος, αυτά που ζητάμε να γίνουν για μέτρα ασφαλείας έχει κόστος και δεν θέλουν αυτό το κόστος να το βάλουμε. Είναι χαρακτηριστικό πριν 2 χρόνια που είχαμε με τον κύριο Μπινιόν τη σήμερη σύσκεψη με την προηγούμενη κυβέρνηση του Ελευθερίου Δραφιλούδη να λέει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα μέτρα ασφαλείας γιατί έχει μεγάλο κόστος και αυτό άμα το κάνουμε θα πρέπει να κάνουμε και απολύσεις ταυτόχρονα. Δηλαδή τόσο προκλητική. Σε όλα τα επίπεδα που προσπάθησαν και οι ημερείς και άλλοι μεταλλιοκτήτες όλο αυτό το διάστημα τελευταία 2-3 χρόνια να επιβάλλουν μέτρα
το 48 με 8 πριν έρθει το 48 με 8. Όπως ας πούμε να δουλεύουν απεργία τις Κυριακές, να δουλεύουν πυρορίες χωρίς να πληρώνονται και άλλα τέτοια, τα οποία αποκρούστηκαν από την Ομοσπονδία μας οργανωμένα μέχρι στιγμής με επιτυχία. Αλλά και πριν 4 μήνες, η πρώτη απόπειρα πριν ψηφιστεί ο νόμος για απολύσεις, πάλι στον συγκεκριμένο συνάδελφο και τον γραμματέα του Σωματείου, τους απολύσαν ότι δήθεν, ας πούμε, ενώ κάνανε πυριακή κινητοποίηση, τάχα της έγινε μια φασαρία. Αυτή η φασαρία αποδείχθηκε ότι ήταν ένα φιάσκο, ήταν μια αφορμή. Αντιδράσαμε και τότε με όλα τα συνδικάτα και την πήρανε πίσω. Αλλά τώρα με το νέο νόμο, γιατί υπήρχε ο νόμος 1264, που μπορεί να μην είμαστε απόλυτα σύμφωνοι μαζί του, αλλά τέλος πάντων οι εργαζόμενοι μπορούσαν να διεκδικήσουν κάποια δικαιώματα. Αυτή τη φορά όμως βάλαν αυτή τη δικλίδα, την ελεηνία, ας το πούμε, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απολύσεις και αν δικαιωθεί ο εργαζόμενος, αν δικαιωθεί, να μην επιστρέψει στην εργασία του, αλλά να παίρνει κάποια αποζημίωση παραπάνω. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε όχι για τον συγκεκριμένο συνάδελφο, για κανέναν το κλάδο μας και γενικά στην εργατική τάξη. Αυτή η υπόθεση είναι η υπόθεση όλης της εργατικής τάξης και οφείλουμε όλα τα συνδικάτα όλων των βαθμίδων να σταματήσουμε και να αποκρούσουμε εδώ σε αυτό το σημείο να μην πραγματοποιηθεί αυτή η απόλυση, διότι μετά από πληροφορίες που έχουμε αλλά και από αυτά που θέλουν να κάνουν θα υπάρχουν πογκρόμα απολύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στο ιδιωτικό τομέα. Ήδη προθέσει στην ΕΛΠΕΑ που απολύσαν έναν συνάδελφο για την αξιολόγηση. Άρχισε άλλο κακό εκεί πέρα με την αξιολόγηση. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Καλούμε και από αυτό το βήμα όχι μόνο τα εργατικά σωματεία, όλη την κοινωνία, όλους τους κοινωνικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα εντύμως να αποκρούσουμε όλοι μαζί αυτόν τον νόμο και να ξαναγυρίσει ο νόμος και να γίνει ακόμα καλύτερος ο 1264. Για να υπάρχει και δημοκρατία στη χώρα και εργασιακά δικαιώματα, αλλά και να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, γιατί αυτή είναι η πάλη μας όλα τα χρόνια σαν Ομοσπονδία, σε ασφαλείς χώρους, σε υγιεινούς χώρους, να μην σκοτώνουν, να μην τραυματίζουν, να μην πεθαίνουν από ασφυξία. Ότι είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους από μία ισοστό αρισμό, να παθαίνει ο άλλος καρκίνο και να πεθαίνει, ας πούμε, να μην μπορεί να αναπνεύσει. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία ενοχλούν πάρα πολύ τους μεταλλιοκτήτες και το λένε και ευθέως ότι δεν μπορούν να πάρουν μέτρα. Εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα με όλη την εργατική τάξη για όλα τα θέματα και συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις και κινητοποιήσεις και για αυτό το θέμα αλλά και για όλα τα ζητήματα όπως ανέφερε ο προηγούμενος συνάδελφος και συνεχίζουμε και καλούμε όλη την κοινωνία και τον τύπο να προβάλλει τα αιτήματά μας, διότι τελευταία ένα μεγάλο μέρος του τύπου αρνείται να προβάλλει αιτήματα της εργατικής τάξης. Για να υπάρξει το άκρα του τάφου σιωπή.